Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση με την θηγατρική εταιρεία και την κοινοπραξία της γνωστής μεγάλης εταιρείας ABAX. Είμαι χαρούμενος γιατί τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, αφού ολοκληρώνεται πλέον μετά τα δίκτυα της αποκέντρωσης. Ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού, μπαίνει δηλαδή στην φάση της ολοκλήρωσης για να κλείσει, όπως κλείνει η κατάμενα, να κλείσει ένα σημαντικό τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των υγρών απορριφών. Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση, ορισμένα στοιχεία θα μας τα ανακοινώσει ο συνάδελφος πρόεδρος του Διάνοκης Βασιλικουλάκης. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά, αφού ευχαριστήσω την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την παρουσία του σήμερα εδώ και τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της επιλογής του, να πω ότι όλο αυτό το έργο στηρίχθηκε, προωθήθηκε και υλοποιείται σήμερα η σύμβαση εξαιτίας των αόχνων προσπαθειών του στελεχειακού δυναμικού της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης και Αποκέντρωσης και κυρίως του επιστημονικού μας δυναμικού. Είναι πολύ σοβαρή και μεγάλη υπόθεση στο ότι στελέχοι επιστήμονες της κοινωνίας μας και του Δήμου μας μπορούν να σηκώσουν το βάρος των επιλογών και το βάρος της τεκμηρίωσης, της αξιολόγησης των έργων που προωθεί η δημοκρατία και άρα μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε για αυτό το καθήκον του έργου. Να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους του Δήμου και τους συναδέλφους της επιχείρησης της ίδρυψης για τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα 2-3 τελευταία χρόνια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να κοιτώ δύναμη και καλή συνεργασία ώστε το έργο αυτό απρόσκοπτα να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί για το καλό των συμπατριωτών μας. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Εγώ απλά για το έργο σαν έργο θα ήθελα να ενημερώσω το κόστος αυτό ανέφερε στα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου, η συνολική επένδυση του έργου. Το έργο αυτό, θα πάω να πω ιστορικό για να καταλάβω τι συμβαίνει, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Πρόγραμμα Περιβάλλον και Εφόρου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το έργο το συγκεκριμένο 13 του 2011, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για να καταλάβετε τους χρόνους, την αγωνία, αλλά και τις προσπάθειες της ΔΕΙΑΣ και των υπηρεσιών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν όλη τη διαδικασία που προβλέπεται από την διεκδίκηση, την ένταξη και τώρα την υπογραφή πλέον για ολοκλήρωση αυτού του έργου. Τον 29 του 2011 πήραμε τις υπόλοιπες αποφάσεις των περιβάλλον και εφόρων ανάπτυξη και το 2006 δεκάτου του 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΙΑΚ για να τατέψει δημοπράτηση και την διαδικασία. Από τότε μέχρι σήμερα περάσαμε από διάφορα στάδια για να μπορέσει το έργο, διαγωνισμούς, εγκρίσεις, προεγκρίσεις κτλ. Ώστε να φτάσουμε σήμερα στο επιθυμητό αποτέλεσμα για όλους μας, που είναι η υπογραφή της σήμερα. Και όλα αυτά τα λέω γιατί τώρα τελευταία ακούγονται διάφορα περίεργα, λόγω εκλογών, ότι τα κάνουμε για αυτόν τον λόγο, το ότι υπάρχει προεκλογική περίοδος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τυχαίνει οι προσπάθειες να θέλουν χρόνο και χρήμα και μέρες. Και το λέω με τη συνερομηνία για να καταλάβετε ότι σήμερα υπογράφεται η σύμβαση, αλλά δεν ξεκίνησε σήμερα. Μας έχει φάει 3 χρόνια που εξαρτάται από άλλους και όχι από εμάς. Εξαρτάται από τις διαδικασίες που δυστυχώς υπάρχουν και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τα αποτελέσματα να βγαίνουν τώρα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα νερά στο Τρίγωνο, το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δεκάδες έργα που η ΔΕΙΑ έχει προς ολοκλήρωση αυτή την περίοδο.
Δεν είναι λοιπόν έργα που έγιναν χθες το πρωί προχθές, είναι έργα που παλεύονται εδώ και 3 χρόνια και οριμάσαν και φτάνουν. Σήμερα έχουν ξοδευτεί για την αντιμετώπιση του τεράστιου και χρονίζοντος προβλήματος από έσοδα της ΔΕΙΑΚ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες εργατόρες του επιστημονικού και εργατοτεχνικού μας προσωπικού για να μπορούμε με βεβαιότητα σήμερα να λέμε ότι οι συμπατριώτες μας μπορούν να πίνουν καθαρό νερό από τη βρύση τους. Για να μπορούμε να λέμε ότι δεν θα αγοράζουν πάνω από 500.000 εφιαλωμένα μπουκάλια το χρόνο. Για να μην λειτουργούν πάνω από 150 ιδιωτικά πιεστικά μηχανήματα. Και φυσικά για να μην καταστρέφονται κάθε χρόνο δεκάδες οικιακές συσκευές. Για να μην πω και σεντόνια και ρούχα κλπ. Και το ξέρετε πολύ καλά. Οι ποιοτικές αναλύσεις των εργαστηρίων για την καταλληλότητα των νερών επιβεβαιώνουν την ορθότητα των έργων που μελετήθηκαν, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους επιστήμονές μας. Και η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που υλοποιείται αυτή την περίοδο για την ενίσχυση του δικτύου με άλλες 3 γεωτρήσεις σε συνάρτηση με την εικόνα της ΔΕΙΑΚ που παρουσιάζεται στο Φιλάδιο φανερώνουν ένα και μόνο πράγμα. Ότι οι πολίτες της ΧΟ θα πρέπει να μας έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς και κυρίως στο στερεοκειακό δυναμικό της ΔΕΙΑΚ. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη των τοπικών μας συμβουλίων, στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ και κυρίως στους κατοίκους των 5 δημοτικών μας κοινοτήτων. Του Ασφεντιού και του Πηλίου, αφού σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του βιολογικού με την εργολήπτρια εταιρεία, και στους κατοίκους της Αντιμάχιας, του Μαστιχαρίου, της Καρδαμένης και της Κεφάλου, που υπέμεναν και πολλές φορές υπέθεναν από την ακαταλληλότητα και την ανεπάρκεια των νερών. Για αυτούς τους λόγους και κυρίως γιατί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των έργων υπολειτουργούσε το δίκτυο της σύνδευσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΙΑΚ προτείνει την απαλλαγή των καταναλωτών των 3 κοινοτήτων από τα τέλη υδρογόντησης του πρώτου τετραμήνου του 2014. Το ευτυχές αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος αποδεικνύει την αναγκαιότητα ενοποίησης των δυνάμεων του νησιού μας, την επιτυχία του Καλλικράτη και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν από την αξιοποίηση του δικού μας ανθρώπινου δυναμικού. Ήθελα να δώσω τον λόγο στον Γιώργο Μπαζανικολάκη, στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ και βεβαίως μετά και στον αντιδήμαρχο του Τριγώνου, υπεύθυνο του Τριγώνου, τον Σωτήρη τον Μαραγκό, και στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχίας για να μας πούν λίγα πράγματα από όλη αυτή την προσπάθεια και από στοιχεία που μας οδηγούν σε σκέψεις για το πώς φτάσαμε σήμερα σε αυτό το γεγονός. Ορίστε, Γιώργο. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία σήμερα εδώ, τους συναδέλφους, που 3 χρόνια τώρα έχουμε δώσει ψυχή και αίμα για να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα αυτά που μπορούμε και αντέχει η ΔΕΙΑΚ να φέρει για το τρίγωνο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε την πρώτη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν ξεκινήσω, θα έπρεπε και έχω υποχρέωση να πω, το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΙΑΚ και τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ, γιατί τώρα μιλάμε το ασφαλώς και το απογελάμε, αλλά τον Μάρτιο του 2011 αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε γραφεία συνεδριάζαμε ασταμάτητα και ώρες ολόκληρες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από το μείον 0 για να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα που έχουμε σήμερα.
Ήταν μια επίμονη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αναλάβαμε το 2011 μια ενιαία ΔΕΙΑ, μια μάλλον τρεις ΔΕΙΑ που έπρεπε να ενοποιηθούν, τρεις ΔΕΙΑ με οικονομικά στοιχεία απαγορευτικά και ταυτόχρονα με ένα τεράστιο έργο υποδομών που θα έπρεπε να αναπτύξει το χρονικό διάστημα που πέρασε. Καταλαβαίνετε ότι φάνηκε για μας ένας Γολγοθάς τεράστιος, ένας όγκος μεγάλος, και αυτό όλο είναι το μεγάλο μπράβο που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και γνωρίζουν και έχουν την πείρα, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τη θέληση να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που έπρεπε να φέρουμε, για να έχουν σήμερα οι κάτοικοι του Τριγώνου διαφορετική ποιότητα νερού και διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί είναι και ένα στίγμα για να αναδείξει το ότι μετά από 30 χρόνια περίπου, επιτέλους αυτή η ΔΕΙΑ μπορεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να είναι δίπλα στον πολίτη και να μπορεί να του δημιουργεί ανάπτυξη και προοπτική. Εγώ θα πω ότι η ΔΕΙΑ είναι ισχυρή για την προστασία των πολιτών, είναι παρόν και πρωτοφόρα στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς, γιατί η ανάπτυξη δεν τελειώνει μέσα σε ένα και δύο χρόνια. Η ανάπτυξη ξεκίνησε τώρα. Η ανάπτυξη των υποδομών στα χωριά μας υπολείπεται κατά πολύ της πόλης, με αποτέλεσμα να πρέπει και έχουμε και υποχρέωση προς τους πολίτες μας να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε τα επιθυμητά για μας αποτελέσματα.